Το μεγάλο ζητούμενο είναι ουσιαστικά γνωρίζουμε τι έχει γίνει, ψήφους γνωρίζουμε, ποσοστά γνωρίζουμε, είναι τι θα γίνει στο δεύτερο γύρο, αλλά τι εννοώ. Καταρχήν, εάν η συμμετοχή θα είναι επίσης το ίδιο μεγάλη, γιατί γνωρίζουμε, κύριε Αντωνόπουλε, από την εμπειρία μας, σε όποια εκλογική αναμέτρηση και αν έχουμε περάσει και έχουμε πάει σε δεύτερο γύρο, ότι ο δεύτερος γύρος πάντα μπάζει σε ό,τι έχει να κάνει με την συμμετοχή. Και εδώ από τους 302.822 είναι μεγάλο ζητούμενο το πόσοι θα έρθουν, έτσι, γιατί ήταν πραγματικά μαζική συμμετοχή χθες. Βεβαίως. Η συμμετοχή καταρχάς ήταν πάρα πολύ μεγάλη και πάρα πολύ ικανοποιητική και είναι κάτι το οποίο μας ευχαριστεί ιδιαίτερα. Σπάσαμε το φράγμα των 272.000 που είχαν ψηφίσει το 2021, περάσαμε τις 300.000 και ήταν πραγματικά μια ευχάριστη έκπληξη για όλους μας. Απεδείχθη η κοινωνική επιρροή του ΠΑΣΟΚ στην ελληνική κοινωνία και προφανώς η πρίκα της νέας ηγεσίας, όποια και αν είναι αυτή, θα είναι τεράστια. Στο θέμα που θέτεται για το αν θα είναι η ίδια η συμμετοχή. Να είναι ακριβώς η ίδια η συμμετοχή είναι πολύ δύσκολο. Όπως ξέρετε, το Μητρό πλέον είναι κλειστό. Δικαίωμα ψήφου τη δεύτερη Κυριακή έχουν μόνο όσοι ψήφισαν την πρώτη. Οπότε στόχος είναι να πλησιάσουμε όσο δυνατόν περισσότερο τις 300.000. Δεν είναι εύκολο στόχος. Προφανώς όμως κάνουμε ένα μαζικό κάλεσμα τόσο εμείς τα όργανα του κόμματος, όσο και οι δύο υποψήφοι που πέρασαν στο δεύτερο γύρο, αλλά και αυτοί που έμειναν εκτός δεύτερου γύρου, με τις δηλώσεις τους κάνουν ένα μαζικό κάλεσμα να υπάρξει αντίστοιχη συμμετοχή στο δεύτερο γύρο. Εμείς θα ετοιμαστούμε για να αποδεχτούμε ξανά αυτόν τον κόσμο. Στο Ηράκλειο είναι μια άριστη διαδικασία, χωρίς σουρές, χωρίς ευτράπελα. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι που καταφέραμε να τα απεξέλθουμε σε αυτήν την πρόκληση. Και ετοιμαζόμαστε από σήμερα το πρωί για την ερχόμενη Κυριακή. Το αυτονόητο θεωρείτε ότι θα υπάρχει μια μεγάλη συμμετοχή? Ναι, σαφέστατα. 302.822, όπως είπα, η εμπειρία μέχρι σήμερα έχει δείξει ότι δεν πάει ο άλλος με ευκολία στο δεύτερο γύρο. Αλλά είναι απαραίτητο και αυτονόητο να πάει, διότι παίζεται, παρά τη διαφορά των 8 μονάδων, τίποτα δεν είναι δεδομένο μεταξύ Ανδρουλάκη και Δούκα, για να ψηφίσει και για να αναδειχθεί ο νέος πρόεδρος του κινήματος. Και να μην ξεχνάμε ότι από την άλλη είναι μεγάλες και οι προκλήσεις που υπάρχουν μπροστά για το νέο πρόεδρο, γιατί αυτή την ώρα που μιλάμε έχουν πάει πίσω πράγματα εξαιτίας της προεκλογικής περίοδου, εσωκομματικής, αν θέλετε, εσωκομματικών που υπήρχαν το τελευταίο διάστημα. Η αντιπολίτευση πρέπει να έχει ένα άλλο ρόλο και για να ξεκαθαριστεί το πράγμα. Έχουμε μπροστά μας προκλήσεις και είναι σημαντικές αυτές οι προκλήσεις. Βεβαίως. Έχουμε τεράστιες προκλήσεις μπροστά μας. Ταυτόχρονα για το ΠΑΣΟΚ, εγώ προσωπικά εκτιμώ ότι είναι και μεγάλη ευκαιρία η οποία διαμορφώνεται στο πολιτικό σκηνικό. Η αντιπολίτευση, όπως και εσείς σωστά λέτε, έχει μείνει πίσω λόγω όλων αυτών των διαδικασιών και των ζυμώσεων που γίνονται στον χώρο ευρύτερα. Το ΠΑΣΟΚ, κατά την προσωπική μου άποψη, ήταν και το κόμμα το οποίο σήκωσε στην πλάτη του όλη την αντιπολίτευση όλο το προηγούμενο διάστημα. Προφανώς θα βγει ενδυναμωμένα από αυτή την εκλογική διαδικασία και από την επόμενη μέρα, από την ερχόμενη Δευτέρα 14 του μήνα, σηκώνουμε τα μανίκια για να μπορέσουμε να εκπροσωπήσουμε τις δεκάδες, εκατοντάδες, χιλιάδες των πολιτών οι οποίοι ήταν δίπλα μας στη διαδικασία. Δεν τελείωσε τίποτα. Όλα ξεκινάνε από την επόμενη Δευτέρα με μια νέα ηγεσία, με ένα ενωμένο κόμμα. Εγώ θα μείνω σε αυτό που είπατε πριν από λίγο. Η αντιπολίτευση έχει μείνει πίσω, γιατί οι προκλήσεις τόσο στο εσωτερικό, οικονομία, ενέργεια, προβλήματα και όλα αυτά τα οποία αντιμετωπίζουμε, υγεία, είναι πολλά θέματα τα οποία είναι ανοιχτά, αλλά κυρίως διεθνή θέματα και πολύ μεγάλες προκλήσεις και πολύ μεγάλος φόβος με αυτά τα οποία γίνονται στη γειτονιά μας. Εδώ δεν χρειάζεται να πούμε ότι απλά σηκώνομαι μανίκια, έπρεπε να είναι ήδη σηκωμένα τα μανίκια και να είμαστε όλοι ετοιμοπόλεμοι, έτσι δεν είναι? Αν το μεταφράζω σωστά με αυτό το οποίο λέτε, κύριε Αντωνόπουλε. Το ΠΑΣΟΚ είχε αποδείξει και όλο το προηγούμενο διάστημα και κοινοβουλευτικά ότι ήταν το κόμμα το οποίο σήκωσε στις πλάτες του την αντιπολίτευση. Αυτό είναι δεδομένο. Δεν νομίζω ότι το ΠΑΣΟΚ πρέπει να απολογηθεί για τη στάση να πολιτευτεί της το προηγούμενο διάστημα. Όλη αυτή η συγκυρία που και εσείς πολύ εύστοχα περιγράψατε είναι αυτό που έκανε και τις χιλιάδες των πολιτών να έρθουν δίπλα μας στη διαδικασία. Βλέποντας ότι το ΠΑΣΟΚ είναι το μόνο κόμμα το οποίο μπορεί να εκφράσει μια αξιόπιστη αντιπολίτευση απέναντι στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, θέλαν όλοι αυτοί οι πολίτες να γίνουν ένα κομμάτι του ΠΑΣΟΚ, να λάβουν και αυτοί μέρος στη λήψη των αποφάσεων του κόμματος. Για αυτούς λοιπόν και για τους
όλους τους Έλληνες πολίτες. Το ΠΑΣΟΚ συνεχίζει την αξιοπρεπή στάση, την αξιοπρεπή στάση αντιπολιτευτική που έχει, είχε και έχει, και προφανώς καταθέτει την επόμενη κυβερνητική προοδευτική πρότασή του. Το ΠΑΣΟΚ δεν είναι ακόμα διαμαρτυρίας, το ΠΑΣΟΚ είναι ακόμα εξουσίας, και μετά από αυτήν την εκλογική διαδικασία δεν εκλέγουμε μόνο τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, κατά την άποψή μου εκλέγουμε τον επόμενο πρωθυπουργό της χώρας. Τα ποσοστά τα οποία συγκεντρώθηκαν, εκείνοι οι οποίοι προσήλθαν στις κάλπες σε επίπεδο Πακρίτης, έτσι όπως τα γνωρίζετε, τα έχετε ακούσει, σας ικανοποιούν, κύριε Αντωνόπουλε? Σαφώς, επίπεδο Πακρίτης είναι ελαφρώς ενδυναμωμένη, αυξημένη η συμμετοχή. Ήταν μεγάλη συμμετοχή, το ζήσαμε όλοι μας αυτό χθες, όσοι ήταν στη διαδικασία σε όλη την Κρήτη, σε όλο το Ηράκλειο. Είμαστε απόλυτα ευχαριστημένοι και πάνω απ' όλα για τον πολιτικό πολιτισμό, ο οποίος κυριάρχησε και προεκλογικά και στη χθεσινή διαδικασία. Ήταν μια διαδικασία χωρίς ευθράπελα, και θέλω να τονίσω σε όσους ίσως ταλαιπωρήθηκαν από κάποιες ουρές, κάποιες καθυστερήσεις ή αν υπήρχαν από το πληροφοριακό σύστημα ενεργητικών στοιχεία στο τάμπλετ. Οπότε μια καθυστέρηση λογική υπήρξε. Στην δεύτερη εκλογική διαδικασία ψηφίζουν μόνο όσους ψήφισαν την πρώτη. Οπότε είναι πολύ πιο εύκολο να αναζητηθούν τα πρόσωπα στο Μητρό για να γίνει ταυτοποίηση των στοιχείων, και θα είναι πολύ πιο γρήγορη διαδικασία. Θα είναι ακόμα πιο γρήγορη σε σχέση με την χθεσινή. Μάλιστα. Τώρα, η γραμμή που δίνουν που έδωσαν υποψήφοι, γιατί οι περισσότεροι κουβέντιαζαν και έλεγαν μεταξύ τους ότι, ξέρετε, θα πάρουμε γραμμή αν εγώ υποστηρίζω τον κύριο Γερουλανό, την κυρία Διαμαντοπολού, την κυρία Γιανακοπολού, τον κύριο Κατρίνη κλπ, ότι θα μας δώσουν γραμμή, αλλά το γεγονός ότι οι υποψήφοι είπαν είστε ελεύθεροι να κάνετε ό,τι θέλετε και εγώ δεν δίνω γραμμή, πιστεύετε ότι μπορεί να μετρήσει διαφορετικά στην κάλπη, να το πάρουν διαφορετικά και να ψηφίσουν διαφορετικά και να δούμε κάποια άλλη αλλαγή? Κοιτάξτε, δεν πιστεύω ότι πλέον η γραμμή, όπως εσείς λέτε, είναι κάτι το οποίο ψηφοφόρος ανεξαρτήτου υποψηφίου επέλεξε, πλέον το διαχειρίζεται εύκολα. Και εγώ προσωπικά διαφωνώ με τη λογική των γραμμών και των κατευθύνσεων. Ορθώς όλοι οι υποψήφοι που δεν πέρασαν στο δεύτερο γύρο έκαναν το κάλεσμα και έδωσαν τα μηνύματα που έπρεπε να κάνουν. Έκαναν ένα κάλεσμα για συμμετοχή. Από εδώ και πέρα ο κόσμος είναι ελεύθερος να ψηφίσει. Και αν θέλει την δική μου άποψη, πολιτικά δεν θα ήθελα οι υποψήφοι με ένα κόσμο του γύρου να ξεκινήσουν τις γραμμές και τις κατευθύνσεις όπως λέτε. Ο κόσμος του ΠΑΣΟΚ που ψήφισε χθες ξέρει πάρα πολύ καλά τι να κάνει. Και προφανώς, σεβόμενοι όλοι το αποτέλεσμα για τη βούληση των μελών και των φίλων μας, θα ακολουθήσουμε αυτή την κατεύθυνση. Δεν εκτιμώ ότι υπάρχει περιθώριο για γραμμές ή κατευθύνσεις. Όλες οι τοποθετήσεις των υποψηφίων που είναι εκτός του δεύτερου γύρου ήταν σωστές τοποθετήσεις, σοβαρές τοποθετήσεις, σαν αυτές που έχουν να κάνουν όλοι οι υποψήφοι. Λοιπόν, δεν υπάρχουν περιθώρια για γραμμές. Κρατάω αυτή την κουβέντα, όπως επίσης και αυτό το οποίο είπατε στην αρχή, αυτό το κάλεσμα, έτσι ώστε η συμμετοχή να είναι η πρέπουσα, ας πω, αν μου επιτρέπετε αυτή η λέξη, και στο δεύτερο γύρο. Ναι, κύριε Αντωνόπουλε. Βεβαίως, και θα είναι. Έχει αποδείξει το ΠΑΣΟΚ και τα μέλη του ότι σε αυτές τις διαδικασίες ξέρει να κάνει διαδικασίες, ξέρει να στέλνει τα σωστά μηνύματα, ξέρει να βγάζει τα σωστά αποτελέσματα. Λοιπόν, κύριε Αντωνόπουλε, σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ. Από το ράδιο 984.